Ο Αντιπεριφερειάρχης Σερών Παναγιώτης Σπυρόπουλος άκουσε τα κάλατα το πρωί από την μπάντα της Φιλαρμονικής του Δήμου Σερών. Με χαρά υποδεχτήκαμε τα παιδιά μας, τα δικά μας παιδιά. Πραγματικά μας ευχαρίστησαν πολύ. Είδατε ότι μαζεύτηκε κόσμος. Είναι μια νότα αισιοδοξίας, έτσι ώστε να υποδεχτούμε τη νέα χρονιά αισιόδοξα. Ελπίζω και εύχομαι να επανέλθουμε στην κανονικότητα και να αρχίσουμε να έχουμε τα πατήματα που πρέπει. Όλα που πρέπει να κάνουμε είναι τα απαραίτητα. Να ξεκινήσουμε από τα απαραίτητα, σταθερά βήματα προόδου και από εκεί και πέρα να έρθει το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλα αυτά τα οφείλουμε στην πατρίδα μας, στα παιδιά μας. Εδώ είναι το μέλλον μας, εδώ είναι η περιουσία μας και έχουμε υποχρέωση να τους δώσουμε μια καλύτερη πόλη, ένα καλύτερο νομό, μια καλύτερη χώρα. Καλή χρονιά σε όλους και υγεία εύχομαι. Ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος χαίρεσε τα παιδιά της μπάντας και τα ευχαρίστησε δημόσια για τον κόπο τους και εκείνοι δεν του χάλασαν χατήρι και εκτός από τα κάλατα του αφιέρωσαν και άλλα τραγούδια. Ένα, δύο και... Με την ευκαιρία να ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο. Είναι ένας πραγματικός εργάτης. Έχει καταφέρει να αλλάξει τα δρόμενα όσον αφορά την μπάντα του Δήμου Σερών και πραγματικά τον ευχαριστώ και μέσα από αυτόν όλα αυτά τα παιδιά γιατί κάνουν κόπο. Κάνουν κόπο και όπως βλέπετε βελτιώνονται κάθε μέρα. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε να προσφέρεις πολύ και τα μέλη μας να αγαπάς τα παιδιά, τα δικά μας τα παιδιά και εσύ είναι πολύ νέος να ξέρετε. Έχει πολύ μέλλον και περιμένουμε πολλά πράγματα από εσάς. Ευχαριστούμε. Καλή χρονιά να έχετε και επιτυχίες. Να ευχηθώ και εγώ χρόνια πολλά σε όλους τους Σεραίους. Υγεία, χαρά στις οικογένειες όλων, εκ μέρους των μελών και των οικογενειών τους. Η Φιλαρμονική του Δήμου Σερών θα είναι πάντα στις επάλξεις, θα πιανίζει κάθε χρόνο τα κάλαντα στην πόλη μας. Να είστε καλά. Η Φιλαρμονική δεν μπορούσε να λείψει από το γραφείο του Δημάρχου, ο οποίος άκουσε τα κάλαντα και ανακοίνωσε αλλαγές στη Φιλαρμονική. Το Δημαρχείο γέμισε υπέροχες μελωδίες από την υπέροχη φιλαρμονική μας. Μια φιλαρμονική που δίνει το στίγμα καιρό τώρα, εδώ, στις Σέρες, στα χωριά. Ένα στίγμα μελωδικό, ένα στίγμα ποιοτικό, ένα στίγμα που οφείλεται σε αυτά τα υπέροχα παιδιά, στον αρχιμουσικό και στα υπέροχα παιδιά της φιλαρμονικής, η οποία πραγματικά μας ταξιδεύει μελωδικά σε όλες τις σημαντικές στιγμές της πόλης μας. Και νομίζω ότι οι συμπολίτες μας
το χαίρονται αυτό. Η χρονιά το 23, η νέα μας χρονιά, θα σηματοδοτήσει αρκετές αλλαγές στην φιλαρμονική, αρκετούς εμπλουτισμούς με νέστολες. Θα έχουμε μια και έτσι οπτική αλλαγή και φυσικά και νέους χώρους για να μπορούν και τα παιδιά και τα μέλη της φιλαρμονικής και ο αρχιμουσικός να κάνουν με σωστό τρόπο τις πρόβες και να είναι πολύ πιο ολοκληρωμένο το αποτέλεσμα που θέλουμε να δώσουμε στους αιρέους. Εύχομαι πολλά μελωδικά ταξίδια το 2023 και εύχομαι καλή πρόοδο και υγεία για όλους.